Το παιδί μαλώνει με τα ακουστικά του. Πες μια καλή μέρα, μόνο μια καλά, καλό μεσημέρι. Πες. Εγώ 2 ώρες ήμουν εδώ, ρε φίλε, τι να πω. Δεν πειράζει. Έτσι ξαναπες. Είναι. Από την αρχή, να δείξεις ότι. Καλησπέρα, μείνετε συντονισμένοι εδώ. Θα ακούσετε τα πάντα. Α, έχει κλήρωση. Μεγάλη Λίβερπουλ, ρε φίλε. Τον πέταξε τον Ολυμπιακό εκτός. 12:30 είναι η κλήρωση. Ο Μίλων. Ο Κόλγας τι είναι, Λίβερπουλ είναι. Στην Αγγλία. Μερικές φορές τα θυμάται, μερικές φορές. Λίβερπουλ, εντάξει. Αλλά εγώ το έχω πει ότι όταν δεν παίζει ο ΠΑΟΚ βαριέμαι. Σε ποιον το σπίτι. Όχι, ήμουν έξω από την αξίδια. Αλλά και σίγουρα δεν βαρέθηκα με την παρέα που ήμουν. Μπορείς να πεις λεπτομέρειες. Ναι, δεν φιλαράκια μου. Καλή παρέα, δυνατή. Λέω μήπως. Όχι, όχι, όχι. Ρε φίλε, εντάξει, είχαμε πέσει με το City ή Arsenal και πήγα να κοιμηθώ. Θυμάσαι. Στο Link Up, ναι. Στο Emirates. Εντάξει, υπάρχουν και παιχνίδια. Κοιτούσες το μάτς, το γήπεδο κοιτούσες. Γονίστασα. Έλα ρε, σπανίως γίνεται αυτό στο αγγλικό. Φέτος Leverkusen Barcelona που πήγαμε, νίστασες. Όχι, επειδή είπα στο Ζήλου τα γκολ στο Καρασκάκι. Μάλιστα. Αλλά, ναι. Αυτό το πράγμα, να είμαστε στη Leverkusen Barcelona και να ασχολείται με το Ολυμπιακός Arsenal. Μόνο εγώ, 100 άτομα ήμασταν εκεί. Ναι, ρε φίλε, αλήθεια. Έβαζε γκολ ο Ζιρού και σηκόταν μισή κερκίδα στο Λευκοζήν πανηγύριζε. Πώς γίνονταν αυτό το πράγμα. Και λέγανε οι άλλοι, σε άλλον όμιλο είναι αυτό, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Έλληνες, όλοι. Οι Γερμανοί μας κοιτούσαν, τι είναι αυτή η βλάκη στο, τι πανηγυρίζουν. Φοβερά πράγματα. Και εγώ έχω πάει σε ένα Μπαρσελόνα σε Βίλη, στο άσχετο είχα βρεθεί η Βαρκελόνη και λέω: άντε, πάω, θα είμαι μόνος μου. Και πάω να πάρω σάντουιτς. Βαγγέλη, μα τι θα. Να βάλω Λουκά, να βάλω, ξέρω εγώ. Τι... Ναι. Βάλε, βάλε, βάλε και κέτσαπ. Είχε, μιλάμε, η κερκίδα 200 Έλληνες. Και οι Έλληνες, όπου και να πάνε, κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Κανονικά και με τον νόμο. Οπότε. Ξεκινάμε. Το κορυφαίο το έχω πάθει σε εμπορικό κέντρο της Γερμανίας. Μάλιστα. Που χτυπάω την πόρτα για να κατουρίσω. Α, και είναι Έλληνα. Και ακούω άλλος. Άδερ. Μήπως είναι παγκόσμια λέξη. Έχει μαθηθεί. Κλάους Άλοφς που λέει. Ζαλίστηκα κανονικά. Ζαλίστηκα, ρε, ζαλίστηκα. Στο Αστραμά δεν υπάρχει. Έπαθα κανονικά. Θέλω να σταθούμε σε κάτι. Ναι. Ξεκινούμε στην εκπομπή. Ναι. 15 Απριλίου έρχεται το Πάσχα. Πρέπει να κάνουμε ένα δώρο. Αλήθεια είναι αυτό. Θα μου κάνεις δώρο. Είναι δώρο τώρα για μεγάλο, είναι για άντρα, για γυναίκα, είναι για μαθητές, είναι για παιδιά. Είναι το καλύτερο δώρο. Είναι το καλύτερο δώρο. Ένα τάμπλετ. Έχουμε ένα τάμπλετ MLS σήμερα να κληρώσουμε. Το IQ Talk. IQ Tab. Atlas. Θα μιλάμε μετά την πόλη της Λίβερπουλ, θα μιλάμε λίγο βορειο... Να μην γίνει μόδα η Λίβερπουλ. Αυτά είναι για άλλες ομάδες τώρα που γίνονται μόδα. Ναι. Να μην γίνει και η Λίβερπουλ μόδα. Εντάξει. Ναι. Καλά, ας πετύχει πρώτα κάτι και μετά θα δούμε αν θα γίνει. Μην είναι τώρα, μην βγάζεις τώρα κάτι. Αυτό πώς διαβάζετε. Το tab στο Λίβερπουλ πάντα διαβάζεται tub. Tub. A tub. Όταν με έβλεσε η Σόφη. Δεν με έλεγε. Fuck you. Σπάνια. Υποθέσω σπάνια, έτσι. Σπάνια μεταξύ. Μεσημέρι. Δεν το βράδυ, ρε. Ήρθε και ένα εδώ, ένα Άγγλο. Ο παδός της Λίβερπουλ, από το Λίβερπουλ, ο οποίος τώρα ο Μυρωδιάς δεν ήταν στο μάτς και ήταν εδώ. Δηλαδή, τον παρουσιάσαν και σαν σημαντικό φίλαθλο Άγγλο. Ήταν εδώ στην εκπομπή ήρθε το βράδυ. Τον έφερε ο Ματζούξ, ποιος άλλος. Μεγάλη περίπτωση ο Ματζούξ. Τον έφερε εδώ, βλέπαν το μάτς στον Ντάμπλινερ, έρχονται εδώ και ξεκινάει να λέει κάτι. Λέω και εγώ στα αγγλικά, αν θα το καταλάβω. Φίλε, δεν καταλάβα Χριστό. Δηλαδή, είπε 5-6 πράγματα εκεί και του λέει, και τι λέει ο Ματζούξ. Κάνε εσύ τη μετάφραση, λέει στον αγώνα. Και λέει ο Ζαγόρας, είμαι πολύ χαρούμενος, αφιερώνω την νίκη στη μαμά μου. Ό,τι πιο προβλέψιμο βρήκε, να έχει καμία σχέση με τον τύπο άνθρωπος, γιατί ποτέ δεν καταλάβαμε τι είπε ο άνθρωπος στα αγγλικά. Για οπαδούς της Λίβερπουλ και όχι μόνο, γιατί όλοι λίγο πολύ είστε λίγο Λίβερπουλ. Έτσι δηλαδή, το ξέρετε. Το ξέρετε ότι... Λίβερπουλ είναι ο μπαμπάς σας. Και βγάζετε και μια καψούρα, βγάζετε αυτό το πράγμα που βλέπετε, ξέρω ότι μόνο Λίβερπουλ. Τι ήταν, ρε φίλε. Τι ομάδα μπορούσε να ήταν. Southampton. Γούλφς, ρε φίλε. Γούλφς. Έπαιξαν αυτοί. Μεγάλη ομάδα, τη δεκαετία 60. Εννοείται. Αυτές όλες κάποτε ήταν μεγάλες ομάδες. Κάποια περίοδο. Από τα 150 χρόνια που παίζουν ποδόσφαιρο εκεί. Θα κληρώσουμε λοιπόν ένα τάμπλετ σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, τάμπλετ, MLS και αποστολή στο 54526. Μιλάμε για το IQ Tab της MLS με οθόνη 7 ιντσών.
με ενσωματωμένο MLS Destinator Token Drive, ελαφρύ tablet, λεπτό, μόλις 9 χιλιοστά, με οθόνη αφής φυσικά, τετραπύρνο επεξεργαστή, με μνήμη 8 GB, μπροστινή κάμερα, πίσω, για φωτογραφίες, 3 ώρες χρήσης, βλέπω εδώ, τα πάντα σε αυτό το πολύ ωραίο δώρο που μπορείτε να κάνετε αφού σας το κάνουμε και εμείς. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, MLS, tablet και αποστολή στο 54526. Από τώρα ξεκινάει ο διαγωνισμός και θα το κληρώσουμε στις 2 το συγκεκριμένο δώρο. Κάρα τα άλλα, κάρα τα άλλα. Εμείς εδώ ασχολούμαστε με τον ΠΑΟΚ. Ποια Λίβερπουλ τώρα, εντάξει. Έχουν κάποια κοινά στοιχεία, αλλά... ΠΑΟΚ, εντάξει. Ναι. ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί καμία ομάδα να προκαλέσει τις συγκινήσεις του ΠΑΟΚ. Τα λέμε όλα τώρα. Όταν λες συγκινήσεις, δηλαδή... Δηλαδή, φίλε, να σου πω κάτι. Θυμώ, θα δούλευαν οι επιπλάδες αν δεν υπήρχε ο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Οι επιπλάδες. Λόγω των καταστροφών που προκαλούνται. Οι τζαμτζίδες. Όταν χάνει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Η ηλεκτρονική έκλεισε. Μπορούσε να σωθεί, πιστεύω. Άμα ο ΠΑΟΚ συνέχιζε τις στραβές. Η ηλεκτρονική είναι, φίλε, τώρα εντάξει. Μερικές τηλεοράσεις. Εντάξει. Έχω πετάξει τηλεκοντρόλ στην τηλεόραση και ευτυχώς δεν έσπασε. Το τηλεκοντρόλ. Ναι, κάποια στιγμή αγανακτής. Ναι, δηλαδή στη μακραίωνη η ιστορία του ΠΑΟΚ θα συμβούν και τέτοια περιστατικά. Βέβαια αυτή τη τηλεόραση την τραβήξει. Μια φορά την είχα πάρει έτσι. Σε νική. Λοιπόν, έχουμε το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ που παίζει την Κυριακή τελευταίο παιχνίδι κανονικής περίοδου. Στην Κρήτη με τον Πλατανιά. Από χθες ο ΠΑΟΚ ξέρει πόσους βαθμούς έχει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρει πόσους βαθμούς έχουν οι υπόλοιποι. Ακόμα δεν βγήκε η ΑΕΚ του Τσομίτου. Όχι, δεν βγήκε. Εντάξει, ούτε τα δύο τα μόνα βγήκαν τα δικά μας. Ούτε. Εκεί πάμε για τέτοιο, έτσι. Πάμε για να δούμε τι γίνεται με την έδρα. Μήπως και παίξουμε κανένα ματσάκι. Σβήσιμο είναι κανονικά, γιατί δεν ισχύει η διάταξη. Άμα σβήσουν και τα δύο, παίζουμε ένα ματς μέσα στα play-off με κόσμο. Ναι. Αν σβήσει ένα, τουλάχιστον πάμε καθαρή την επόμενη χρονιά. Δεν μπορεί, ή κανένα ή δύο θα σβήσουν. Σωστά. Λοιπόν, αγωνιστικά έχει κάποια θέματα. Τώρα από εδώ και πέρα πρέπει να αντιμετωπίζει και το θέμα του αριστερού μπάκου ο Ίβιτς. Τι να πεις και τι να μην πεις με το Λέοβατς. Και με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί με τις θλάσεις. Εγώ πάνω, το πήγε παθώ, να ξέρεις. Πάνω που λες ότι υπάρχει ένα αριστερό μπακ, υπάρχει μια βάση εκεί και τα καταφέρνει, πάει και αυτός. Θα βάζει τζαβέλα, ρε φίλε, σιγά. Θα βάλει τζαβέλα, έτσι έβαλε το βάζει τζαβέλα. Και στην άμυνα τι κάνει μετά. Το Μαρέζα. Εντάξει. Ναι, εντάξει, μα αλλά είναι, είναι. Δεν έχουμε θέμα εκεί. Μακάρι να ήταν αυτό το πρόβλημα. Μακάρι να ήταν αυτό το πρόβλημα. Μπροστά τι κάνουμε το θέμα. Η άμυνα τι που έχει πρόβλημα, ρε. Άντε με τον Πανιόνι. Με τον Τζαβέλα. Ναι. Ναι, αυτό σου λέω. Τέλος πάντων, τα αγωνιστικά δεδομένα θα τα αναλύσουμε. Θα μιλήσουμε εκεί για την ομάδα της Κρήτης που δεν ξέρω, ξέρουν τι θέλουν, δεν ξέρουν. Είναι μπερδεμένοι. Φυσικά θέλουν να κερδίσουν. Και δεν είναι μόνο ότι. Το κίνητρο τους βοηθάει. Έχουν πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή η παρουσία τους είναι πολύ σταθερή. Και είναι και πολύ άτυχη. Πολλά παιχνίδια που μπορούσαν να πάρουν δεν τα πήραν. Ναι. Άρα σημαντικό παιχνίδι. Θα μιλήσουμε σε λίγο για το πρόγραμμα. Ξεκινούν οι αγώνες των play-off στο μπάσκετ. Άλλο παλίκι. Μαύρη νύχτα, τι είδε. Δεν είναι βέβαιο αν θα παίξει ο Κρυψανίτης. Και όχι μόνο δεν είναι βέβαιο. Αλλά είναι πολύ επίφοβο. Τι να έχει? Μην αγωνιστεί. Η μέση του. Άλλο πάλι αυτό. Εντάξει, και αυτή η μέση, ρε φίλε, μια σπονδυλική στήλη είναι. Πόσο να αντέξει, ρε φίλε. Πραγματικά. Εντάξει. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, αύριο το απόγευμα 6:30 παίζει ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ξεκινούν τα play-off. Δεν έχει πολλές ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ. Δύο νίκες πρέπει να κάνεις, τρία παιχνίδια. Είμαστε και ξεκινάει την προσπάθεια. Ναι, από αύριο. Βόλεϊ. Την Τρίτη ξεκινούν οι τελικοί με τον Φίνικα Σύρου. Κινητοποιήθηκε όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ να βοηθήσει, να λυθεί το πρόβλημα της μετακίνησης.
Και φυσικά βρέθηκε η πιο σωστή λύση να ταξιδέψει ο ΠΑΟΚ με τσάρτερ. Με τσάρτερ. Απευθείας πτήση εκεί, να μην ταλαιπωρηθούν, να φτάσουν στο νησί. Και το πρόβλημα που θα είχε να το μεταφέρει στον αντίπαλο. Βάλτε κι εσείς. Μπορείτε. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ. Ούτε Αθήνες, ούτε λιμάνια, ούτε πλοία. Ερχόμαστε απευθείας. Εναλλάξ. Θα κάνουμε πολλά ταξίδια. Εμείς θα έρθουμε με το αεροπλάνο όμως. Γιατί είναι και η παγίδα αυτό τώρα. Από που είναι η άλλη, εντάξει, εναλλάξ. Θα πρέπει να έρθουν δύο φορές. Ναι, ελάτε, ελάτε. Με το αεροπλάνο θα ξεκινήστε από τώρα και παρακαλάτε να μην φυσάει. Εμείς θα έρθουμε με το αεροπλάνο, λέει ο ΠΑΟΚ. Με την κίνηση που κάνει, το λέει. Αυτά βέβαια είναι θεωρία, δεν είναι παιχνίδι. Είναι προετοιμασία. Ο ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει με το αεροπλάνο της εταιρείας Άστρα, με την οποία ευχαρίστησε και τα λοιπά. Ευχαρίστησε και τον κύριο Μάτι Καγκάτσι για τη συνεργασία του και την προσφορά του. Υπάρχει κάποιος σε άλλο ραδιόφωνο που λέει ότι έσβησαν οι ποινές των δύο αγωνιστικών με Μικαλονίκη και Πανιόνιο. Δεν έχει βγει καμία απόφαση, ενημερωνόμαστε. Άρα δεν αποκλείεται. Περιμένουμε, ναι. Αλλά δεν έχει βγει απόφαση. Μήπως είναι θέμα λεπτών. Είναι κάποιοι συνάδελφοι που είναι λίγο βιαστικοί. Και μετά, άμα δεν πέσουν μέσα, φταίει ο ΠΑΟΚ. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει βγει απόφαση. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μην το. Άστο. Καθένας κάνει το. Ναι, απλά δεν έχει βγει απόφαση. Μην βγαίνουμε εμείς οι βλάκες στον αέρα επειδή ο άλλος λέει ότι σβήστηκαν. Εμείς δεν λέμε κάτι γιατί δεν έχει βγει απόφαση. Βγήκε αν κάποιος ξέρει απόφαση, κάτι παραπάνω. Ντροπή για τη δικαιοσύνη. Τι έγινε, παιδιά? Αναβλήθηκε η δίκη για το Κοριόπολης για 31 Οκτωβρίου. Αφού έχουν αποχή δικηγόρη. Αύριο είναι 31 Οκτωβρίου. Τι και. Για πότε θα περάσει δεν ο καιρός. Δεν πρέπει να εξαίρεση για αυτό το πράγμα. Πόσες άλλες δίκες. Στα καλά μας και καθυστερούν. Τώρα από εκεί έχουν αποχή δικηγόρη. Γιατί και αυτοί εκεί ποντάρουν. Να γίνει μπάχαλο σε όλες τις υποθέσεις και να λυγίσει η κυβέρνηση. Δικηγόρος φίλος μου μου έλεγε χθες ότι έχει σκάσει το σύστημα. Ναι. Ότι πλέον δηλαδή δεν είναι ελεγχόμενη η κατάσταση με τις δίκες. Εννοείται ρε. Και γενικά υπάρχει πρόβλημα και με τους ίδιους τους δικηγόρους. Δεν θέλουν να το συνεχίσουν. Αλλά δεν μπορούν και να κάνουν και πίσω άμα δεν υπάρχει μια συμφωνία έτσι που λίγο να τους ικανοποιεί. Λίγο, να μην γίνουν εντελώς ρεζίλοι. Είναι σε φάση κατάθλιψης οι δικηγόροι. Το επάγγελμα του δικηγόρου δεν υπάρχει, παιδιά, αυτή τη στιγμή. Είναι μια παροχή υπηρεσίας που πρώτα γίνεται η δουλειά, μετά κάποια στιγμή είναι να πληρωθεί ο δικηγόρος. Ένα σωρό από τα έξοδα αυτά είναι παράβολα και έξοδα που πάνε αλλού και όχι στο δικηγόρο για τη δουλειά που έκανε. Και αυτό που έγινε τώρα που αναβάλλονται οι δίκες τον τσάκισε, γιατί ενώ γίνονται έξοδα, ενώ γίνονται δουλειές, γίνεται έρευνα, στέλνουν δηλαδή να ψάξουν στοιχεία, να κάνουν όλη τη δουλειά, όλη την προετοιμασία της δίκης. Άπαξ και δεν δικάσουν, δεν μπορείς να πας στον πελάτη και να του πεις δώσε λεφτά. Σπήρε φίλε αναβολή για 31 Οκτωβρίου πήγε. Θα σου δώσω εγώ λεφτά. Και είναι δηλαδή πραγματικά σε κατάθλιψη οι δικηγόροι. Αλλά και αυτοί φταίνε, διότι και όταν ξεκίνησαν αυτές οι κινητοποιήσεις, λέγανε. Δεν θα δικαιωθείτε. Μην το πάτε στην αποχή έτσι. Μην βγάζετε μόνοι σας τα μάτια σας. Κάντε άλλη μορφή διαμαρτυρίας. Πήγα στην αποχή. Σε ένα σύστημα που ήδη καθυστερούσε 1 και 2 χρόνια το να δικάσει, το κομπλάραν και μόνοι τους. Γιατί μωρέ. Ο Τζορμπατζόγλου, μια ζωή να πούμε, τους άλλους σκέφτεται. Δώστε ένα δώρο. Ναι, ο Ρομπέντο Δασόρ. Όπως έλεγε και ένα προπονητή μπάσκετ, ναι. Όταν κάνει μια πάσα. Γιατί πάσα κάνει εδώ, είναι δύο οι χαρούμενοι. Εσύ που την έδωσε και όλος που την πήρε. Καταλάβες. Μπορείς να το πεις λίγο αυτό στον Αυγέρη. Λοιπόν, έγινε η κλήρωση για τα ημιτελικά του Champions League. Βγήκε το Ατλέτικο. Ατλέτικο Μπάγερν. Όχι, ρε. Και το άλλο ποιο είναι. Real City. Με ποια έδρα. Real City. Ναι. City, Manchester City, City Real και Ατλέτικο Μπάγερν. Ωραία. Εντάξει. Manchester Real και Ατλέτικο Μπάγερν. Τι να πεις. Μπάγερν Real βλέπω εγώ τελικό. Νομίζω όλοι αυτό βλέπουν. Την Ατλέτικο όμως την είδα σε ελληνιασμένη τελευταία. Τι σε ελληνιασμένη. Είναι η μόνη ομάδα που μπορούσε να αποκλείσει την Μπαρτσελόνα. Η Ατλέτικο. Η μόνη ομάδα. Δεν υπάρχει ο τρόπος που πρεσάρει.
Οι παγίδες και όλα αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν μπορεί να το κάνει καμία ομάδα στον πλανήτη και νομίζω ότι δεν το έχει κάνει ποτέ καμία ομάδα στον πλανήτη σε αυτό το επίπεδο. Να πρεσάρει τόσο καλά. Χωρίς φοβερή ποιότητα. Όχι, αλλά με πολλά τρεξίματα, φίλε. Άστο. Και οι 11 είναι εργάτες. Κανονικά θα πρέπει, αυτό θα πρέπει να ήταν το σήμα κατά τεθέν της κομμουνιστικής Ρωσίας, να έχει μια τέτοια ομάδα. Εντάξει, κορυφαίος προπονητής αυτός είναι. Είναι η Λοκομοτίβ, δηλαδή. Λοκομοτίβ Μαδρίτης. Μαδρίτης. Ναι. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε για το Champions League που νομίζω ότι φέτος μπορεί και να είναι στη σκιά του Europa League με αυτά που κάνει η Liverpool. Ξεκάθαρα. Πλάκα, πλάκα. Oh. Γιατί γελάζε, φίλε. Συγγνώμη, αν αυτή τη στιγμή η δεν Liverpool. Δεν μπορεί να υποτιμάς την ίδια. Όχι, 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 δεν υποτιμάω τίποτα. Τι έγκλη τη δίνει η Liverpool. Αν η Liverpool τη δίνει την έγκλη. Ήταν μία από τι 4 του Champions League. Δεν θα θέλαν όλοι να παίξουν μαζί τη. Ναι, καλά. Δεν θα τη θέλαν όλοι για αντίπαλο. Ναι, και η United αυτό έλεγε. Αυτό έλεγε η United. Η United, άστο, ρε φίλε. Ναι, ναι. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε Manchester City Real και Atletico Bayern τα παιχνίδια. 26-27 Απριλίου, δηλαδή μεγάλη εβδομάδα, έτσι, και ναι, ναι. 3-4 Μαΐου, αμέσως. Στο καπάκι, εκεί, αμέσως. Πολύ ωραία. Λίγο πριν το Πάσχα και λίγο μετά το Πάσχα. Μια χαρά. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για το tablet. Γράφετε FM, αφήνετε κενό tablet, ονοματεπώνυμο στο 54526 και σήμερα, κάτι ακόμα πριν μπούμε στην ειδησιογραφία, σε λίγη ώρα από τώρα, κορυφαίο quiz, ακόμα καλύτερο από το ποδοσφαιρικό. Πόσο ΠΑΟΚ είσαι στο μπάσκετ. Έρχεται στο ΠΑΟΚ 24 με αφορμή την γιορτή του ΠΑΟΚ. Το δουλέψαμε ακόμα καλύτερα. Μπασκετικό quiz, άρα για λίγους. Αν το ποδοσφαιρικό το απάντησαν και είχαν ένα ποσοστό επιτυχίας, ξέρω εγώ, 18 στα 20, 19 στα 20 αρκετοί. Εδώ στο μπασκετικό τα πράγματα είναι πιο σφιχτά. Πιο δουλεμένο, πιο προσεγμένο, λίγο πιο δύσκολο, έτσι, εντάξει, λίγο πιο δύσκολο, για όλες τις ηλικίες. Σε λίγο στο ΠΑΟΚ 24 το δουλεύουμε ακόμα, το τσεκάρει και ο Στρίζας Καλάκης. Το τσεκάρουν και πρέπει πολύ... να περάσει από Επιτροπή ρε, το τσεκάρουν και, ναι, και μπασχετικοί άλλοι. Επιτροπή σοφών. Κανείς δεν κάνει 20 στα 20, είναι... δεν μπορείς να κάνεις 20 στα 20, δεν μπορείς, είναι εντάξει, τυχερός, μπορεί να είσαι τυχερός. Θα το ανεβάσουμε σε λίγο. Στο ΠΑΟΚ 24 το μπασκετικό quiz. Πόσο ΠΑΟΚ είσαι. Σε λίγο. Πάντως προβλέπω πλέον με τους ημιτελικούς του Champions League. Προβλέπω πολύ φορτωμένες εβδομάδες πριν και μετά το Πάσχα. Διότι έχει και βόλεϊ. Αν χρειαστεί πέμπτος τελικός, το βόλεϊ είναι την Πέμπτη μετά το Πάσχα. Ναι, ναι. Και έχει και play-off. Πότε ξεκινάνε τα play-off? Την εβδομάδα μπάσκετ. Μετά το Πάσχα. Στο ποδόσφαιρο. Ναι, εκεί 4 Μαΐου. 4 Μαΐου. Ναι. Άρα λοιπόν μπορεί να παίζουν όλα μαζί. Ναι, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και Champions League, Europa League. Και το Europa λογικά δεν είναι μαζί. Και handball έχεις. Ο Τσίπρας όντως έφυγε από τη έγραψε στο Twitter, φεύγω από τη Γαλλία για να πάει στο Στρασβούργο. Έχει γίνει αυτό, είναι troll. Τη φίλη μας Γαλλία, κάτι πρέπει να δεν ξέρω. Ότι θα φεύγει από τη Γαλλία για να πάει στο Στρασβούργο. Μην ξεφεύγετε. Το οποίο που είναι, σαν τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη. Ναι, ναι. Είναι αλλού. Κάτσε να δούμε αν είναι troll. Πάμε, αφού κάναμε όλο αυτό τον πρόλογο, ευχαριστούμε όλους όσους στέλνετε μηνύματα, να δούμε κάποια από αυτά. Καλή εκπομπή, ποιος θα πάει στην Κρήτη για να δώσει το μάτς, ο φίλος 640, ο Άκης θα πάει. Θα πάει ο Άκης. Ναι. Σταύρο, μη σου τύχει βλάχο Αγγλίδα ή βλάχο Σκοτσέζα, με βαριά προφορά. 2,5 χρόνια, τι να μη μου τύχει. Ναι. Θα ήταν πολύ σύμπτωση να μην του τύχει, γιατί γενικά... Ο φίλος 203 που σίγουρα θα μπει και θα απαντήσει στο μπασχετικό quiz σε λίγο. Ξεφωνίζει όπως το συνηθίζει. Ο Μάτζικ έκανε πάλι το ταξιδάκι αναψυχής και γνωριμιών στο Αμέρικα. Αποτέλεσμα όμως πάλι δεν θα έχουμε εάν η ομάδα δομηθεί πάνω στη θεωρία της εξυγίανσης. Ξυπνήστε τους νάρκισσους πριν είναι αργά. Κοίτα, πέρσι είχαν τη δικαιολογία ότι δεν είναι πλάκι ο Σαββίδης και τον περίμεναν. Τώρα δεν μπορεί να κάνουν τόσα λάθη στον προγραμματισμό. Το θέμα είναι όμως πάλι. Θα μπλακεί ο Σαββίδης. Γιατί αλλιώς πάλι αυτά θα πάνε στη λογική της εξυγίανσης. Δεν στείνεις. Εντάξει, έχουμε βγάλει μεγάλο μέρος των χρεών. Δηλαδή μπορεί νομίζω να ανέβει το budget λίγο. Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω. Υπάρχει μια φημολογία ότι θα αναβαθμιστεί ο ρόλος του Πρέλεβιτς. Γενικότερα στο σύλλογο. Μην ξεχνάμε ότι η Σαββίδης είναι πάντα σε αναζήτηση ανθρώπων για το σύλλογο, την ΠΑΕ κτλ.
του έχει πολύ μεγάλη εκτίμηση του Πρέλεβιτς. Για να δούμε και αυτό τι μπορεί να σημαίνει αν πράγματι, πράγματι οριστικοποιηθεί. Για πολλούς κλείφθηκε ως μια διάθεση του Σαββίδη να βάλει τον Μπάνε πρόεδρο στην ΠΑΕ. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα. Ναι, δεν προκύπτει παράξενο. Από κάπου, ναι. Δηλαδή. Και η ΚΑΕ. ΠΑΕ, ΚΑΕ μαζί. Δεν. Αλλά πάντως υπάρχουν τις σκέψεις, κινήσεις. Είναι, τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση. Τα αφήνουμε στην άκρη για λίγο, για να πάμε λίγο να ασχοληθούμε το ποδόσφαιρο. Λίγο αργότερα εκκλήρωσε στο Europa League. Πάμε στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, που δίνει τελευταίο αγώνα στα Χανιά, κόντρα στον Πλατανιά. Πολύ δύσκολο να κάνεις υπολογισμούς. Τι χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Να κερδίσει πρέπει. Να κερδίσει χρειάζεται για να είναι γενικά. Σε γενικές γραμμές, πολύ έτσι γενικές γραμμές, αν φέρει ίδιο αποτέλεσμα με την ΑΕΚ που παίζει στη Λιβαδιά, θα είναι μάλλον στο μείον 2 από την ΑΕΚ. Πολύ έτσι γενικές γραμμές. Αν κερδίσει η ΑΕΚ και δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ίσως η διαφορά είναι 3 βαθμοί στα play-off. Αυτό είναι ένα σενάριο. Αν χάσει η ΑΕΚ και κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να μειωθεί. Μπορεί να μειωθεί πάλι. Να πάει στο μείον 1. Παίζονται πολλά πράγματα. Παίζεται ποιος θα είναι πέμπτος. Ναι, παίζεται αυτό το όλο. Ο ΠΑΟΚ φυσικά θέλει να κερδίσει. Ο Πλατανιάς θέλει να κερδίσει. Υπογράφω το μείον 2. Τώρα. Και πάμε στην Κρήτη, πάμε στα Χανιά να καλησπερίσουμε τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας του Πλατανιά, τον κύριο Βλάχο. Καλό μεσημέρι, είστε καλά? Τι κάνετε, πώς είστε? Καλό μεσημέρι και σας, πολύ καλά, εσείς τι κάνετε? Ωραία, είμαστε. Είστε κι εσείς έτσι μπλεγμένοι σε σενάρια, υποθέσεις, αφαιρείτε, προσθέτε βαθμούς? Είναι μια παράξενη κατάσταση τώρα, τελευταία εβδομάδα. Ναι, μπλεγμένοι είμαστε. Ευτυχώς δεν είμαστε συμπλεγματικοί. λίγο πιο κοντά, αν θέλετε, στο μικρόφωνο, να σας ακούμε καλύτερα. Μισό λεπτό λίγο. Ναι, γιατί δεν έχουμε καλή επαφή. Λέω, μπλεγμένοι είμαστε. Ευτυχώς δεν είμαστε συμπλεγματικοί. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που καταλαβαίνετε. Ναι. Κάνετε υπολογισμούς όμως. Κάνουμε κι εμείς έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, κάνουμε υπολογισμούς. Θα ήταν πιο ξεκάθαρο όλο αυτό αν είχαν τελεσυδικήσει κάποιες αποφάσεις της αθλητικής δικαιοσύνης, και στην προκειμένη περίπτωση αφορά το θέμα του ατρομήτου, γιατί... Ναι, είναι και αυτό. Ναι, εμάς δεν μας ενδιαφέρει μόνο ο Παζιάννα, μας ενδιαφέρει και το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Ατρόμητο, και αν ο Ατρόμητος εκεί καταφέρει να κερδίσει, μετά θα πρέπει να περιμένουμε και την απόφαση της αθλητικής δικαιοσύνης, πάνω στην έφεση δηλαδή του Ατρομήτου, αν οι τρεις βαθμοί θα επιστραφούν ή όχι κτλ. Κάθε πρέπει να βγει απόφαση. Πρέπει να βγει απόφαση και για τον Ανδρόμητο και για την ΑΕΚ και για τον Πανιόνια διοδότηση σήμερα. Πρέπει. Αλλιώς τα δικαστήρια θα αποφασίσουν για το ποιος θα πει τα play-off. Από Δευτέρα. Από Δευτέρα. Εντάξει, το θέμα του Πανιόνιου τώρα είναι λίγο διαφορετικό, γιατί υπάρχει ένα δεδικασμένο, αν και στην Ελλάδα τώρα το δεδικασμένο δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Υπάρχει δεδικασμένο πριν από κάποια χρόνια όπου Γιάννενα και Παναθηναϊκός, τα Γιάννενα παίζοντας στα play-off στη συνέχεια δεν κατάφερε να παίξει στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός σαν έκτος δεν κατάφερε να παίξει στην Ευρώπη και έπαιξε η Ξάνθη που ήταν 7η. Και μάλιστα, αν θυμάστε, είχε γίνει ένα μπαράζ Παναθηναϊκός Ξάνθη στη Νέα Σμύρνη για να δούμε, επειδή ισοβαθμούσαν δύο ομάδες, ποια από τις δύο θα καταλήξει έκτη στην τελική κατάταξη πριν ξεκινήσουν τα play-off, έγινε αυτό. Και τότε είχε παίξει τελικά η Ξάνθη ως 7η. Παρότι ο Παναθηναϊκός είχε πάρει άδεια στην Ελλάδα, αλλά δεν μπόρεσε να παίξει στην Ευρώπη. Είναι αρκετά μπλεγμένη ιστορία. Δυστυχώς στη χώρα ο τρόπος που λειτουργεί και η δικαιοσύνη και οι διοργανώσεις και οι ομοσπονδίες, ναι, δυστυχώς θα τελειώσει το πρωτάθλημα και δεν θα ξέρουμε τι έχουμε τερματίσει. Δεν μπορεί να πανηγυρίσεις ή αντιθέτως. Έτσι. Ναι. Με βάση τους υπολογισμούς σας, αν σας πούμε ότι το Πλατανιάς ΠΑΟΚ λύγει ισόπαλο, δεν σας κάνει έτσι. Θέλετε μόνο νίκη. Από ό,τι καταλαβαίνετε, ο κ. Μπαζούκο θα στήσει το παιχνίδι στον αέρα, αν το καταλάβει. Όχι, όχι, λέω μήπως. Να το κάνουμε από ημίχρονο, Δημήτρη. Όπως το... Δεν νομίζω ότι. Λέω, ρε παιδί μου, είναι τελικός για εσάς, είναι μόνο νίκη. Ναι, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα για εμάς. Και αυτό φυσικά σε συνδυασμό με μη νίκη των Ιωαννίνων στην Ξάνθη και ξαναλέω με μη νίκη του Ατρομήτου στη Νέα Σμύρνη ή με την πιθανότητα να μην επιστραφούν οι μείον τρεις βαθμοί που έχει τιμωρηθεί ο Ατρόμητος. Δεν είναι πολύ ακραίο. Εντάξει, είναι εκτός έδρας μάτς για Πανιόνιο με αντίπαλο μισητό,
από ό,τι ξέρω, στην Αθήνα. Σωστά. Και εντάξει, ο Ξάνθη Παζιάννηνα. Έχει μια καλή παράδοση ο Πάσης στα Ξάνθη. Και γενικά είναι αυτό που πάντα ο ενδιαφερόμενος κερδίζει, ρε παιδιά. Αυτό πώς γίνεται στην Ελλάδα. Εντάξει, στην Ξάνθη υπάρχουν και παραδείγματα στο παρελθόν που δεν συνέβη αυτό. Σας θυμίσω ένα παιχνίδι Ξάνθη Εργοτέλης, ας πούμε, το οποίο ήταν τελευταία αγωνιστική. Ο Εργοτέλης ήθελε την νίκη για να σωθεί απευθείας, όχι να έχει ελπίδες, και η Ξάνθη κέρδισε με 4-2. Ήταν τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος και αυτό δεν έχει πολλά χρόνια. Έτσι είναι η προηγούμενη φορά που είχε υποβεβαστεί ο Εργοτέλης. Θέλω να πω ότι εντάξει, δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία αυτή. Εμείς πρέπει να παίξουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, το οποίο φυσικά δεν είναι και καθόλου εύκολο. Και γιατί και ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη για να διατηρήσει ή να μειώσει τους βαθμούς στο έξτρα πρωτάθλημα μετά τον play-off. Βέβαια, γιατί μετά θα είναι σε δύσκολη θέση ο ΠΑΟΚ. Ναι, σίγουρα θα είναι σε δύσκολη θέση. Ναι. Αν του ξεφύγει η ΑΕΚ αρκετά. Σίγουρα η διαφορά 3 βαθμών θα είναι μεγάλη. Ναι. Πώς καταφέρνετε, αυτό λέγαμε και νωρίτερα, η απόδοσή σας είναι σταθερή εδώ και μήνες τελικά. Γιατί τα ξαναλέγαμε, είχατε μια καλή παρουσία, ανεβαίνατε και είστε σταθεροί στο ίδιο υψηλό επίπεδο. Πώς, Με Αφρικανούς στην άμυνα. Κοιτάξτε, τίποτα δεν είναι τυχαίο στο ποδόσφαιρο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο που να διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι. Ναι. Τυχαία μπορεί να γίνει κάτι για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να συμβαίνει. Κοιτάξτε, τώρα ήταν μια ομάδα, είναι μια ομάδα που δομήθηκε αρκετά σωστά. Υπάρχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία η οποία ξεκινάει από τον προπονητή μας, ο οποίος ξέρει να εφαρμόζει αυτό το στυλ παιχνιδιού, ξέρει να το διδάσκει. Είναι σημαντικό να μπορείς να έχεις την ίδια φιλοσοφία και αγωνιστικά, αλλά και φυσικά αυτό να πηγάζει από την προπόνηση. Και αυτό το πράγμα συμβαίνει σε εμάς. Από την αρχή της χρονιάς λοιπόν η ομάδα δομήθηκε συγκεκριμένες βάσεις, με παίκτες οι οποίοι είναι καλοί, έχουν άνεση στο κράτημα και στην κυκλοφορία της μπάλας. Με παίκτες οι οποίοι μπορούν να γίνουν πολύ πιεστικοί ανά πάση στιγμή. Μια αθλητική ομάδα πολύ, που το κυρίαρχο κομμάτι είναι οι κατοχές της μπάλας. Όταν είπατε στήλη παιχνιδιού, αυτό εννοείται, έτσι. Ναι, δηλαδή λίγο τώρα μια ένσταση. Ένσταση έχω. Τα καλά διαστήματα του Πλατανιά, τα καλύτερα από τα φυσιολογικά, έγιναν χωρίς εξτρέμ. Όταν έπαιζε ο Μεδρινός, όταν έπαιζε ο Γουντουλάκης, όταν έπαιζαν παιδιά τα οποία τέλος πάντων δεν φημίζονται για τα αθλητικά τους προσόντα, αλλά για την ποιότητά τους. Μπράβο σας κύριε Κόλκα, πολύ σωστή παρατήρηση. Ναι. Άρα λοιπόν, είχατε δουλέψει από την αρχή το ενδεχόμενο να μην χρειαστεί να παίξετε με εξτρέμ. Όχι. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Ξέρετε τι πιστεύω. Πιστεύω ότι δεν παίζει. Μάλλον η δυνατότητα να προσαρμοστείς ανάλογα με τις απουσίες που θα έχεις και τι θα σου προκύψει στη διάρκεια δεν είναι μόνο απουσία, είναι και το ντεφορμάρισμα ή το φορμάρισμα κάποιων παικτών. Όταν έχεις μια συγκεκριμένη αγωνιστική και προπονητική, το ξανατονίζω έτσι, φιλοσοφία, δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο αν σου λείπει για παράδειγμα ένα σημαντικό εργαλείο, γιατί εμείς αν καθίσουμε και δούμε όλη τη χρονιά μας και προσπαθήσουμε να βγάλουμε τον MVP, εγώ πιστεύω δεν θα βγάλουμε. Είναι MVP της ομάδας, είναι η ίδια η ομάδα. Δεν υπάρχει ένα παιδί που να ξεχώρισε πολύ περισσότερο από κάποιον άλλον. Κατά διαστήματα κάποια παιδιά κάναν τη διαφορά. Mm-hmm. Αλλά αυτό έχει να κάνει κυρίως με το ότι όταν υπάρχει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, είτε παίζει ο Μιλούνοβιτς με τον Ντίνα που είναι πιο πολύ έτσι, ας το πούμε, παίχτες γραμμής, ναι, είτε παίξει ο Αποστολόπουλος με τον Μετρινό ή τον Γουδουλάκη, ας πούμε, ο τρόπος παιχνιδιού της ομάδας μπορεί να μην αλλάξει. Υπάρχουν στιγμές που μπορεί να γίνει πιο γρήγορος ή λίγο πιο αργός. Αλλά η βάση δική μας στηρίχθηκε στην κατοχή της μπάλας. Και επειδή την προηγούμενη εβδομάδα ήρθαν λίγο και τα συνολικά στατιστικά από μια πλατφόρμα την οποία έτσι παρακολουθούμε, το Instant Scout, είμαστε η τέταρτη ομάδα στην κατοχή μπάλας στο πρωτάθλημα με ποσοστό το οποίο ξεπερνάει το 55%. Θα σας πω ότι πάνω από εμάς είναι μόνο ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Κατά σειρά, πρώτος Ολυμπιακός. Ακριβώς όπως σας το είπα. Ναι. Όπως και η ΑΕΚ έχει μια πτωτική τάση σε αυτό από τη στιγμή που άλλαξε τον προπονητή, γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι με τον κύριο Δέλα έπαιζε τελείως διαφορετικά. Ναι. Υπάρχει μια πτώση δηλαδή στην και ΑΕΚ. Και πολύ καλύτερα, ξέχωρα από το αποτελέσμα. Ναι, συμφωνώ. Και είμαστε τέταρτη λοιπόν ομάδα σε κατοχή. Αυτό λέει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει ο προπονητής να παίξει. Και αυτός είναι ο λόγος, ξαναλέω, που δεν αλλάζει η εικόνα, είτε λείπει ο... δεν ξέρω, Μουνάφο που θα λείψει την Κυριακή, είτε λείπει ο Γνιάτιτς που έλειπε την προηγούμενη εβδομάδα, είτε οτιδήποτε άλλο, είτε λείπει ο Μεδρινός, ο οποίος εντάξει, ειδικά σε αυτό το στυλ του παιχνιδιού μας βοηθούσε πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρος ο τρόπος
υπήρχε από την αρχή η σκέψη, η ομάδα δομήθηκε πάνω σε αυτό, οι παίχτες που ήρθαν είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά και εντάξει, σίγουρα δεν περιμέναμε να είμαστε εδώ που είμαστε, αλλά όταν έχει συνέπεια και συνέχεια, νομίζω ότι εντάξει, πολλά πράγματα μπορείς να καταφέρεις. Μισό λεπτό πριν συνεχίσω να ακούσουμε λίγο τι ώρα είναι. Η ώρα είναι μία. Ώρα για heroic burgers. Ώρα για έναν υπερήρωα. Αφράτο μπριός με μαρμελάδα superfood, κρέμα τυριού με φιστίκι αιγίνης, φλίδες παρμεζάνας και σος μπαρμπεκιού. Υπερψήθηκες? Loco Grill. Εδώ θα φας τα τρελά σου. It's Mendur. Ρέιτζι. Πάτσο. Τρελό. Loco. Φρενέζα. Νεμπούν. Όπως και να το πεις, εδώ θα φας τα τρελά σου. Loco Grill. Μοντέρνο ψητοπολείο, τρελές γεύσεις. Δοκίμασε νέες γευστικές εμπειρίες και χάσε το μυαλό σου. Δοκίμασε τα Olympian Sandwich με τρελούς συνδυασμούς σε υπερχορταστικό μέγεθος. Σούπερ φωλιαστά και λαχταριστά ζυμωτά από ψωμί λαβάς με γύρο και ό,τι πιο τρελό σκεφτείς, στο Loco Grill θα το βρεις. Κοσμάε το Λου 25, Εύοσμος. Τηλέφωνο delivery 2310-771-700. Loco Grill. Καίγεται για σέντα. Μιλάμε με τον τεχνικό διευθυντή του Πλατανιά, τον κύριο Γιάννη Βλάχο, στα Χανιά. Για τον ΠΑΟΚ, τον τελευταίο μήνα, τώρα είτε ως αντίπαλος είτε από ενδιαφέρον, σίγουρα τον παρακολουθείτε. Βλέπετε κάτι σημαντικό να αλλάζει με τον Βλάντα Νίβιτ στον πάγκο του, ποδοσφαιρικά πάντα? Νομίζω ότι ναι, βλέπω κάποια πράγματα που έχουν αλλάξει και είναι εμφανή. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο δύσκολο να γίνουν ή όχι. Εγώ νομίζω ότι δεν ήταν και τόσο δύσκολο να γίνουν. Δηλαδή. Πιστεύω ότι περισσότερο υπήρξε μια τακτοποίηση του σχηματισμού και των παικτών στον αγωνιστικό χώρο, κάτι το οποίο δεν υπήρχε με τον προηγούμενο προπονητή. Νομίζω ότι από τη στιγμή που έτσι έχει βρεθεί ένας συγκεκριμένος σχηματισμός που επιλέγεται, έστω και με μια μικρή έτσι, κάποιες στιγμές, ας το πούμε, αλλαγή εκεί στον άξονα όπου το 4-3-3 γίνεται 4-2-3-1, αλλά όταν οι ποδοσφαιριστές είναι τοποθετημένοι σωστά στις θέσεις τους και τα ζητούμενα είναι ξεκάθαρα και απλά, σίγουρα η εικόνα επιφέρει μια βελτίωση. Το δύσκολο είναι να αλλάξουν πολλά πράγματα σε αυτό το χρονικό διάστημα από οποιονδήποτε προπονητή σε μια ομάδα η οποία κουβαλάει και αυτά που κουβαλάει από τη χρονιά. Σε λίγο καιρό θα κλείσει 10 μήνες. Ναι. Κουβαλάει αυτά που κουβαλάει και όσον αφορά τις επιβαρύνσεις και όσον αφορά τους τραυματισμούς και όσον αφορά τις συνεχείς εναλλαγές σχηματισμών και θέσεων. Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα μερικές φορές και ο ποδοσφαιριστής ο ίδιος να χάνει και την εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στο τι μπορεί να κάνει. Νομίζω εγώ κυρίως αυτό που πρέπει να δώσει βάση εκεί ο ΠΑΟΚ με τη μικρή εμπειρία που έχω είναι ότι να κάνει πιο ξεκάθαρα αυτά που ζητάει από τους παίκτες του προπονητής. Και να μην είναι πολλά όλα αυτά, γιατί ήδη οι παίχτες νομίζω είναι υπερφορτωμένοι και ψυχικά και σωματικά από την χρονιά η οποία διανύει και φτάνει προς το τέλος, αλλά για τον ΠΑΟΚ έχει ακόμα πολύ σημαντικά. Και ενώπιση πλεϊόφ δηλαδή λέτε, λίγα και απλά και συγκεκριμένα πράγματα. Ναι, έτσι πιστεύω. Ναι, εμείς έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν θα μπορούσαμε να καταλογίσουμε ευθύνη ούτε στον Γιώργο Γεωργιάδη όταν ανέλαβε τα προηγούμενα 3 χρόνια σε αυτήν την περίοδο την ίδια, ούτε στον Βλάντα Νίβιτς τώρα. Ιδιαίτερη ευθύνη για το τι θα συμβεί. Επειδή το έχετε ζήσει αυτό το πράγμα, τι αντιμετωπίζει ένας προπονητής στη συγκεκριμένη περίπτωση? Ένας προπονητής πρέπει να φέρει άμεσα αποτελέσματα χωρίς να έχει φτιάξει τίποτα από αυτό που έχει στα χέρια του. Χωρίς να έχει λόγο ούτε στο σχεδιασμό, χωρίς να έχει λόγο ούτε στην προετοιμασία, να έχει ρόλο, στην προετοιμασία. Χωρίς να έχει ευθύνες για πράγματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν, πρέπει να αναλάβει την ομάδα και να φέρει άμεσα αποτελέσματα. Αν το καταφέρει, δυστυχώς θα κριθεί από τα αποτελέσματα και όχι από τη δουλειά του. Και σε ένα χρονικό διάστημα 3-4 μηνών, γιατί αυτό συνέβη τα 3 προηγούμενα χρόνια με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τώρα συμβαίνει με τον Βλάντα Νίβιτς, δυστυχώς και ο Γιώργος Γεωργιάδης κρίθηκε για εκείνο το διάστημα και ο Βλάντα Νίβιτς θα κριθεί για αυτό το διάστημα. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό που λέω τουλάχιστον στην περίπτωση του Ίβης, γιατί έχω την αίσθηση ότι ο Γιώργος Γεωργιάδης, ας πούμε εντός εισαγωγικών, σαν να κάηκε από τον τρόπο που ο ΠΑΟΚ τον χρησιμοποίησε. Ελπίζω το ίδιο να μην συμβεί και με τον Βλάντα Νίβιτς και να αξιολογήσουν οι άνθρωποι που είναι εκεί και κυρίως ο ιδιοκτήτης ότι το διάστημα αυτό κατ' ουσίαν ο άνθρωπος μπαίνει σε μια διαδικασία
για την οποία δεν φέρει καμία ευθύνη, αλλά θα πρέπει να κριθεί και ο ίδιος. Το καλύτερο να διαχειριστεί κάτι άλλο στο καλύπτει αυτό το πράγμα. Έτσι, ακριβώς αυτό δεν σας είπα κι εγώ. Αυτό σας είπα, ότι ξεκινάει να διαχειριστεί κάτι το οποίο, για το οποίο δεν είχε ούτε λόγο στο σχεδιασμό, ούτε θέση στην, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, ούτε πουθενά. Έτσι δεν είναι. Στήθηκε λοιπόν μια ομάδα και ξαφνικά θα πρέπει όλο αυτό να το διαχειριστεί ένας προπονητής ο οποίος δεν έχει και την εμπειρία. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Ως προπονητής μπορεί να ξέρει τα αποδυτήρια, να γνωρίζει και πράγμα, τα πρόσωπα και καταστάσεις ή πώς θα πρέπει να, να δώσει στους ποδοσφαιριστές την όθηση και το ψυχολογικό πώς να το πω, υπόβαθρο που θα πρέπει να έχουν για τις δυσκολίες που θα έχουν από εδώ και πέρα. Αλλά θα πρέπει να υποστηριχθεί και από το σύνολο. Να αισθάνεται δηλαδή ότι δεν είναι μόνο για αυτό το χρονικό διάστημα που θα κριθεί η δουλειά του, αλλά σε ένα πιο μακρύ προθεσμό πλάνο. Λοιπόν, Κυριακή βράδυ, Πετανιάς ΠΑΟΚ. Μεγάλο κίνητρο, βαθμολογικό. Παίζει νούμερο 2 ομάδα σε επίπεδο κατοχής με την νούμερο 4 ομάδα. Πού βλέπετε να κρίνεται αυτό το μάτς? Κοιτάξτε να σας πω τώρα, είναι ένα παιχνίδι το οποίο ομολογουμένως εγώ πιστεύω θα είναι καλό παιχνίδι. Όπως πίστευα ότι θα είναι το ίδιο, ας πούμε, και βασικά τα τελευταία παιχνίδια τα οποία παίζουμε, επειδή και το παιχνίδι μας είναι αρκετά ανοιχτό εμάς, δεν είμαστε μια ομάδα η οποία θα επιλέξει έτσι, ένα χαμηλό τέμπο ή θα πάει σε πολλές άμυνες. Για παράδειγμα, πήγαμε την προηγούμενη εβδομάδα στα Γιάννενα και τα ποσοστά κατοχής μας φτάσαν στο 68%. Έτσι. Αλλά η επιλογή της γηπεδούχου ομάδος ήταν αυτή. Εμείς δεν έχουμε τέτοια επιλογή παιχνιδιού, ακόμα και να θέλουμε να το κάνουμε δεν μπορούμε, ναι. Γιατί έχουμε μάθει να παίζουμε διαφορετικά. Θεωρώ λοιπόν ότι θα είναι ένα παιχνίδι αρκετά ανοιχτό. Εντάξει, από τη δική μας πλευρά πιστεύω ότι θα κριθεί κυρίως στο πόσο αποτελεσματικοί θα είμαστε, γιατί και αν θα το καταφέρουμε. Γιατί στα Γιάννενα χάσαμε πολλές, πάρα πολλές ευκαιρίες, ας πούμε, παρότι δημιουργήσαμε καλά, χάσαμε και πολλές ευκαιρίες. Από τη μια πλευρά στη δική μας αποτελεσματικότητα και επίσης επειδή ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ επικίνδυνος στο ανοιχτό γήπεδο, θα πρέπει εκεί στις αμυντικές μας μεταβάσεις, το transition, το αμυντικό δηλαδή, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πράγμα το οποίο δεν συνέβη στα Γιάννενα. Οι Αφρικανοί παίζουν όλοι κανονικά. Λοιπόν, ναι, για να σε ηρεμήσω, ναι, ναι, θα παίξουν. Και ο Κουλιμπαλή και ο Μπαρανά και ο Ιτούα. Ναι, εμείς όχι, ο Ιτούα δεν θα. Α, κρίμα. Εμείς δεν είμαστε και ομάδα που να έχει και πολλές επιλογές. Τα συγκεκριμένα παιδιά φυσικά, θα πρέπει να πω ότι για μένα είναι παιδιά τα οποία ξεχωρίζουν πάρα πολύ στο πρωτάθλημα το φετινό και ο Κουλιμπαλή. Εγώ θεωρώ ότι είναι το καλύτερο μπακ στην Ελλάδα, στη θέση του, ο καλύτερος δεξιός μπακ. Και νομίζω ότι ταιριάζει και πολύ σε ομάδες. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ταιριάζει πολύ σε ομάδες οι οποίες είναι του πάνω επίπεδου. Οι οποίες θέλουν επιθετικότητα πολύ από τα μπακ τους. Δηλαδή, έχει και κορμί, δεν είναι. Έχει και κορμί. Δεν είναι μόνο. Και στα στημένα είναι καλός. Και... Ακριβώς. Και στα στημένα είναι καλός και στον κολέ. Και 100 παιχνίδια σε πιονά έχει Γιάννη. Εντάξει. Δεν είναι τυχαίος ο Κουλιμπαλή. Για να τα ξέρει και ο κόσμος. Στην Εβιά, νομίζω στην Πρέστη. Στην Πρέστη έχει 100 παιχνίδια. Πώς έχει. Βλέπω ότι κάνετε και σκάουτινγκ. Ό,τι προλαβαίνει. Πριν κλείσουμε, κύριε Βλάχο, σε πολύ καλό επίπεδο. Σίγουρα το έχουμε ξανασυζητήσει. Νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά για άλλη μια φορά με αφορμή το πιο μεγάλο πρόβλημα που έχει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 4-5 χρόνια. Και εσείς το ζήσατε, δουλέψατε στην ομάδα. Σίγουρα έχετε συμμετάσχει σε συζητήσεις. 35η θλάση χθες προχθές ο Λέοβατς. Ποια η άποψη για το θέμα των τραυματισμών? Ναι. Σε μια γενική εικόνα, όσο πιο σύντομα, και εντάξει, κάτι ειδικό για τον ΠΑΟΚ. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων που οδηγούν σε αυτό το πράγμα. Σύνολο πραγμάτων εδώ και 4 χρόνια, που δεν, ναι, δεν λύνονται. Τώρα, εντάξει, αν καθίσουμε λοιπόν και βάλουμε τα πράγματα κάτω και να δούμε τι δεν λύνεται, από εκεί ξεκινώντας μπορούμε να πιάσουμε το κουβάρι και να το ξετυλίξουμε. Από πλευράς ανθρωπίνου δυναμικού έχουν φύγει όλοι. Αν ήταν θέμα ευθύνης προσώπου, έχουν φύγει όλοι. Προπονητές, γιατροί, γυμναστές έχουν αλλάξει, έχει γίνει ανακύκλωση. Σωστά. Τι δεν έχει αλλάξει? Εντάξει, σε γενικές γραμμές, κοιτάξτε τώρα, η δικιά μου άποψη. Ναι, ναι. Αν και νομίζω ότι φέτος εκεί η κατάσταση έχει βελτιωθεί αρκετά. Γιατί κάποιες στιγμές κουβεντιάζουμε και με τα παιδιά. Εγώ στο διάστημα που ήμουνα, πράγματι υπήρχε ένα θέμα με τις εγκαταστάσεις στη Μεσίβρια. Και δεν είχε να κάνει μόνο με το χόρτο, με τον τάπιτα δηλαδή που γινόταν η προπόνηση, αλλά είχε να κάνει και με τις μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας που αντιμετωπίζαν οι παίκτες από την Θεσσαλονίκη φτάνοντας εκεί. Μετά η απόσταση η οποία διανύαν.
αν αφήσουμε τη Μεσίβρια, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το ναι. πρόβλημα, γιατί πολλοί μπορεί να το ρίξουν μόνο και εννοείται πως δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, έχει να κάνει μετά και με την, πόσο επαγγελματική ζωή μπορεί να κάνει ένας αθλητής, και η επαγγελματική ζωή έχει να κάνει με το αν θα είναι μέχρι τις 3-4 η ώρα εκτός σπιτιού, αλλά και το πώς λειτουργεί όταν βρίσκεται στο σπίτι του, ποια είναι η αποκατάστασή του. Και οι παίκτες έχουν αλλάξει εδώ και 4 χρόνια. Μόνο του παίκτη του ΠΑΟΚ δεν κάνουν καλή ζωή. Εντάξει, δεν έχουν αλλάξει και εξ ολοκλήρου πράγματι. Όμως έχουν αλλάξει πολλοί από αυτούς. Ναι, αφήστε που όσοι έχουν μείνει οι ίδιοι είναι αυτοί που δεν παθαίνουν τίποτα. Οι μεγάλες ηλικίες. Οι μεγάλες, ναι. Ναι, οι μεγάλες ηλικίες που γνωρίζουν και λίγο καλύτερα τον εαυτό τους. Ναι, από θεραπεία όπως πρέπει. Επίσης, για μένα όλο αυτό το κομμάτι έχει να κάνει κυρίως με αυτό που είπαμε και άλλες φορές και σε κατηδίαν κουβέντες, με την δομή του οργανισμού, όλου του ΠΑΟΚ, που ξεκινάει από την φιλοσοφία η οποία κατ' ουσίαν δεν υπάρχει. Υπάρχει. Δεν νομίζω. Το γεγονός ότι αλλάζουν και πολλά υπάρχει, πρόσωπα αλλάζει, συνεχώς. Υπάρχει, αλλάζει κάθε εξάμηνο. Ναι, ακριβώς. Ότι αλλάζουν πολλά πρόσωπα συνεχώς. Ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια σταθερή λογική να γνωρίζει ο κάθε ένας από ποδοσφαιριστές, team, προσωπικό, βοηθητικό, ιατρικό, φροντιστές, ακόμα και από τους ανθρώπους που λειτουργούν, ας πούμε, πάνω στην ΠΑΕ στα γραφεία, να γνωρίζει ο καθένας το ρόλο του, ότι δεν θα αλλάξει κάθε 5-6 μήνες είτε ο ρόλος του, mm-hmm. είτε ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η ομάδα. Γιατί, κακά τα ψέματα, όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπάρχουν συνεχείς αλλαγές προσώπων, συνεχείς αλλαγές σε σκέψη και λογική και νοοτροπία και πλάνο κτλ. Θα μου πείτε, αυτό είναι ο λόγος που τραυματίζονται οι παίχτες? Όχι, εγώ σας είπα ότι είναι ένα σύνολο πραγμάτων που οδηγεί σε αυτό. Υπήρχε περίοδος που άλλαξε μέχρι και ο γιατρός, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Χωρίς να υπάρχει ευθύνη δηλαδή στο γιατρό για κάτι από αυτά που συνέβαιναν. Δηλαδή αλλάζουν συνεχώς τα πρόσωπα με έναν ρυθμό ο οποίος δεν έχει καμία λογική. Αλλάζουν συνεχώς πρόσωπα, αλλάζουν συνεχώς θέσεις στα πρόσωπα πολλές φορές. Μια ενιαία φιλοσοφία δεν νομίζω ότι να δομήθηκε ποτέ εκεί στην ομάδα, δυστυχώς. Συγχαρητήρια, μπορούμε να σας δώσουμε για την πορεία σας, όπως καταλαβαίνετε. Καλή επιτυχία, δεν μπορούμε να σας ευχηθούμε για την Κυριακή, και αυτό το καταλαβαίνετε. Εσείς μπορείτε να μας ευχηθείτε καλή επιτυχία, βέβαια. Αν με μπορώ να σας ευχηθώ καλή το συνέστημα. Στα play-off μπορείτε να μας. Ναι. Ναι, αλλά όχι την Κυριακή, εννοείται. Εντάξει. Παλέψαμε, αλλά δεν κάναμε κάτι. Ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία. Θα περιμένω στη διάρκεια της εκπομπής μου να ακούσω ρεπορτάζ για την πιθανή δεκάδα του. Να περιμένετε. Θα σας την πούμε λάθος. Σωστό, έτσι ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ξεφύγαμε, πήγαμε και τέρτο, αλλά άμα μιλάμε έτσι ωραία ποδοσφαιρικά. Πόσο μου λείπουν αυτές οι κουβέντες, φρόντισε να τις κάνουμε τουλάχιστον στις εκπομπές. Τώρα, όταν μιλάει ο άλλος όμως που είναι τόσο ειδικός, σίγουρα έχει μια άλλη βαρύτητα. Και εμείς είμαστε ειδικοί, Άκη. Ναι, ρε παιδί μου, να τις κάνουμε στις εκπομπές, να μιλάμε λίγο για μπάλα. Ξεχάσαμε να μιλάμε για μπάλα. Αυτό δεν μιλάνε. Ο Γιάννης είναι ο μόνος που μιλάει. Αυτό το τελευταίο το οποίο είπε ο Γιάννης Βλάχος περί του ότι ένας οργανισμός συνολικά, δηλαδή μία χαλασμένη λάμπα σε ένα γραφείο, μπορεί να επηρεάσει τον τραυματισμό ενός παίχτη. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Είναι το φαινόμενο της πεταλούδας. Πετάει πεταλούδα και έχουμε παλιρροϊκό κύμα στην άλλη άκρη του κόσμου. Έχουμε επίσκεψη στο στούντιο. Τι έγινε, Ελένη? Όλα καλά. Ελένη, όλα καλά. Καλησπέρα. Δεν καλά είσαι? Τι μιλάει το κορίτσι μου? Με το που κλείσαμε με τον τεχνικό διευθυντή του Πλατανιά, βλέπουμε μια είδηση σε ένα site. Γερό μπάσιμο Πλατανιά για Μανούσο. Μάλιστα. Ο Μανούσος που έχει παίξει μόνο σε νησιά στην καριέρα του μέχρι τώρα. Θα βρει ομάδα. Θα βρει η ομάδα Μανούσου, εντάξει, έχει καλή πορεία. Το Europa League βγήκε? Όχι ακόμα. Που θέλουμε να αποκλειστεί η Σαχτάρ. Γιατί? Γιατί ο Ολυμπιακός παίζει προκριματικά. Η μόνη του ελπίδα να μην παίξει προκριματικά είναι η Σαχτάρ να το πάρει και να πάρει και πρωτάθλημα στην Ουκρανία. Καλά, ρε φίλε, εντάξει. Εντάξει, ναι, αλλά τι. Στου τέσσερι είναι εκεί. Λίβερπουλ, Σεβίλη, Σαχτάρ, Βιγιαρεάλ. Ναι. Είναι η χειρότερη ομάδα και από τι τέσσερι, αλλά οι διαφορέ είναι ελάχιστε. Η Σαχτάρ. Εντάξει, είναι η Βιγιαρεάλ είναι υδραυλική, ρε φίλε. Εντάξει, δεν υπάρχει. Βιγιαρεάλ, έχω δει 3-4 παιχνίδια τη που έχει χαθεί η μπάλα κανονικά. Και η Σεβίλη καλή ομάδα, γιατί είναι και παραδοσιακή δύναμη του Europa. Δεν το συζητάμε τώρα. Πάντως, με βάση το χθεσινό, πώς ο Ολυμπιακός πάει στα προκριματικά, πώς δικαιολογήθηκε ότι μπαίνει σφίνα και η Λίβερπουλ? Μπαίνουν ομάδες οι οποίες δεν εξασφαλίζουν τη συμμετοχή από τους, το πρωτάθλημα από το πρωτάθλημά τους. Αλλά επειδή είναι στην τετράδα του Europa League, την εξασφαλίζουν? Όχι στην τετράδα.
Είπαμε, αν το πάρει η ομάδα που δεν το έχει εξασφαλίσει από το πρωτάθλημά της, αδειάζει μια θέση. Άρα οι άλλες τρεις το έχουν. Δηλαδή οι άλλες τρεις δεν το έχουν εξασφαλίσει από το πρωτάθλημά τους. Η Λίβερπουλ δεν παίζει. Η Σεβίλη δεν παίζει. Δεν παίζει, ναι. Η Βιγέρα δεν παίζει. Ωραία. Η Ισπανία είναι Μπαρσελόνα, Ατλέτικο, Ρεάλ. Ποια είναι η τέταρτη? Η Βιγέρα. Είναι η τέταρτη Ισπανία. Παίζει υποκριματικά ο Διευθυντή. Γι' αυτό λέω, μήπως και η Βιγέρα. Νομίζω όχι. Μας ενδιαφέρει να το πάρει Λίβερπουλ για να παίξει Champions League Λίβερπουλ του χρόνου. Αυτό μας ενδιαφέρει. Σωστό και αυτό. Ωραία. Να μην ξεχάσουμε. Αύριο ξεκινάει η μεγάλη προσπάθεια για τις ομάδες handball. Το ξεχάσαμε γιατί έχουν καιρό να παίξουν. Και στο handball ο ΠΑΟΚ σαφώς διεκδικεί δύο πρωταθλήματα. Και τυχαίνει αύριο να παίζουν και οι άντρες και οι γυναίκες εδώ στη Θεσσαλονίκη με μια διαφορά ώρας. Δίνουν εντός έδρας παιχνίδια στους άντρες. Πρώτη αγωνιστική play-off, ΠΑΟΚ η έξινη, στις 2 η ώρα, στη Μίκρα βεβαίως. Οι γυναίκες στις 4, το πρώτο μεγάλο ντέρμπι με τη Νέα Ιωνία. Το οποίο βεβαίως γίνεται για να κρίνει το πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς. Τώρα παίζεται η έδρα. Μπορείτε λοιπόν με ένα εισιτήριο να δείτε τα δύο παιχνίδια. Δείτε και στο ΠΑΟΚ, όσο έχουμε τη σχετική αναφορά, τι έχει αποφασίσει η ομάδα για τους δύο αυτούς αγώνες στο handball ανδρών και γυναικών που γίνονται αύριο Σάββατο. Μας είπε ο Γιάννης ο Βλάχος ότι περιμένει να ακούσει εντεκάδα του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση Κυριακής. Λοιπόν, για τον Γιάννη τον Βλάχο, ναι, Φορτούλα, σημειώσει. Γούναρης δεξιά. Γούναρης δεξιά. Ιωσιφίδης αριστερά. Ιωσιφίδης αριστερά, πάντα αυτή η μεγάλη κόντρα. Αρίστα, ναι, ναι, ναι. Φουντουκίδης και Πέλιος, καλά. Δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ναι. Πέλιο. Ναι, ναι. Όχι Παπαδόπουλο. Να μην βάλουμε all time έτσι την καλύτερη δεκάδα. Θα τους βάλουμε στους μέσους. Α, ναι. Σκαρτάδο θα βάλεις. Δαμανάκης Σκαρτάδο στον άξονα. Ναι. Δεξιά Στέφανος Μπορμπόκης, αριστερά Κυριάκος Αλεξανδρίδης. Πάσε στην. Α, ναι, εντάξει. Γιώργος Γιουργιάδης του Χαραλάμπους, δεύτερος επιθετικός. Το βάζει οπουδήποτε. Οπουδήποτε, δεν υπάρχει. Ναι. Εντάξει. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιώργος Χουστίκος. Νόμιζα να το βάλει προπονητή το Γιουργιάδη. Όχι, όχι. Αυτή είναι για το Πλατανιά η 11 του Πάου. Προπονητή ο Μιχάλης Μπέλης. Φυσικά. Πού ήταν πριν το Γιουργιάδη ο κλασικός υπηρεσιακός. Δεν ξέρουμε 11 του Πάου. Πραγματικά δεν ξέρουμε, έτσι δεν έχει κάνει πολλά. Τι θα βάζει εσύ? Με δυσκολία τον Τζαβέλα αριστερά. Με δυσκολία, με πολλή σκέψη. Ο Σκόντρα καλά είναι. Καλά είναι. Ναι. Καλά είναι. Καλά είναι. Χαιρετίσματα έχεις. Με δυσκολία τον Τζαβέλα αριστερά. Ναι, ναι. Και από εκεί πέρα. Κίτσου δεξιά, Βίτορ Μαλεζά στο κέντρο της άμυνας. Ο Βίτορ δεν παίζει. Τι δεν παίζει? Άμα τιμωρημένος είναι. Τι κάνει? Χωρίς Βίτορ. Εδώ σε θέλω. Κάτσε μας πούνε τι θέλω. Εδώ σε θέλω κάβουρα. Μαλεζά Χατζησαΐα μαζί δεν είναι. Βγουν οι λίγδες πάλι μας χρεώσουν. Δεν γίνεται. Μαλεζά Χατζησαΐα. Γίνεται μαζί. Ωραία, ρε φίλε, τι θέλεις, τον κολοβέ αριστερό μπακ ή αριστερό εξτρέμ? Να βάλεις Μαλεζά Σκόντρα στα στόπερ. Μαλεζά Σκόντρα. Αυτοί έχουν ράμος. Πολλές αλλαγές. Πολλές αλλαγές. Ναι, αλλά ο τέτοιος πήγε καλά πέρσι ο Σκόντρα εκεί. Πού? Στα Χανιά, αν θυμάσαι το ματσάκι. Σκόντρα αριστερά. Ού, αυτό ρώτησα. Και Τζαβέλα Μαλεζά. Σε τι κατάσταση είναι ο Σκόντρας? Κοροβέση αριστερό μπακ. Εκεί, ναι, πέρσι, ναι, στην Τούμπα ήταν. Κοροβέση αριστερό μπακ. Ωραία, βγάζω δεκάδα. Κάνε τη ησυχία. Βγάλε, ναι. Να ακούνε οι κατάσκοποι. Μια μεγάλη έκπληξη θα έχω. Το Γιώργο Γεωργιάδη. Τερματοφύλακας Βελίδης. Ωραία. Εντάξει. Μπακ. Κίτσιο αριστερό Κοροβέσης. Τζαβέλας Μαλεζά στο κέντρο της άμυνας. Τσίμιρο Χαρίση στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Δεκάριο Πέλκας, δεξιά ο Ροντρίγκες. Αριστερά ο Μακ. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Κούστα. Σέντερ φορ. Εντάξει. Γιατί να έχει σέντερ φορ κλασικό εκτός έδρας παιχνίδι? Δεν τον έβαλε στην Τούμπα. Γιατί δεν έχω εξτρέμ. Δεν έχει εξτρέμ. Δεν έχει εξτρέμ. Όχι. Άλλον ποιον, μόνο τον Κροβέση ανεβάζει εκεί. Ο Μακ και ο Ροντρίγκες, παίζουν πλάγι. Άμα δεν βάλω τον Κούστα, πρέπει να βάλω τον Μακ στην κορυφή. Ναι. Ο Κούστα δεν ξέρω, δεν τον έχω δει σαν παίκτη. Αλλά για να τον παίρνει ο Ήβιτς πρέπει να είναι ποδοσφαιριστής. Το ξέρει ο Ήβιτς καλά. Ναι, τι τον παίρνει, ξέρω. Δηλαδή αφήνει τον Δημητριάδη έξω που είναι. Γιατί είναι σέντερ φορ, γι' αυτό τον παίρνει. Ναι, εντάξει. Άμα τον παίρνει, βάλ τον. Άρα καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ζήτημα.
είναι μια αλυσίδα, ναι, και μια θέση δηλαδή επηρεάζει. Χίλιες φορές να ρισκάρω στον φόρ μου που είναι ψηλό παρά κορμί. Back. Ναι, παρά στον μπακ. Όχι, Max Center 4. Max Center 4, ναι. Εγώ πάντως επιμένω ότι έτσι όπως την είπες. 4-3-3. Θα βάζα τον αριστερά τον. Πάλι τον Μπέργκα το έβγαλε αριστερά. Ναι. Μυαλό δεν βάζει σε αγόρι μου. Με 10 πέσει όταν γίνεται αυτό. Χίρον αυτό. Αυτό είπε ο Θουκυδίδης 4. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Βάλε σε τελεφόρ τι τον έχεις. Πάει η Manchester United. Ωραία και βάζει ένα Rashford. Τον και... έχει δοκιμάσει, τον ξέρει. Και εμείς τον Κούστα ρε φίλε. Εμείς τον Κούστα. Τον έχουμε δοκιμάσει. Αν έχει τον τζαμπουκά του θείου του. Τότε που ήρθε με τα πόδια από το... Ελμπασάν. Από το Ελμπασάν. Ωραία. Θα παίξει. Βάλε Κούστα. Και τράβα το Μάκα αριστερά. Γιατί άμα δεν τραβήξεις το Μάκα αριστερά και έχεις τον Μπέλκα εκεί. Παίζει ο Κουλιμπαλί από την άλλη, θα την πάρει την πλευρά καμιά 40 φορές και θα το φας και το τεμάχιο από εκεί και μετά θα κλαίγεσαι. Δύσκολο παιχνίδι. Θέλει ο Κόλκας, θέλει πιστούς κανονικούς μπακ, θέλει άμυνα να είναι κανονική. Θέλω ισορροπία. Ισορροπία. Ας ρισκάρω στην κορυφή της επίθεσης. Αυτό θα κάνω εγώ ρε φίλε. Και ο Κοροβέσης από αριστερά θα βγει και μερικές φορές. Θα βγει και θα κάνει και συνεργασίες με τον Μάκ. Θα το βοηθήσει και το Μάκ. Θα δούμε αργότερα αν δοκιμάσει κάτι ο. Όχι, τελείωσε, το αποφάσισα. Δεν μου λένε ότι κάνω δεκάδα. Καλά. Το αποφάσισα, έτσι θα παίξουμε. Θα δούμε τι θα δοκιμάσει, αν θα δοκιμάσει κάτι και τι αποφάσει θα πάρει στις δύσκολες θέσεις. Εδώ πιο κάτω έχει ένα καφενείο. Μπορείτε να πάτε όλοι μαζί. Βέβαια. Να πιείτε ένα καφεδάκι. Αργιανοί το έχουν βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Φίλοι μας είναι. Ναι. Ναι. Ωραία. Και δεν θα φοράς άσπρη μπλούζα εσύ. Άμα βρέξει, τι γίνεται. Έβρεξε. Καλά. Σε λίγο και η κλήρωση των ημιτελικών του Europa League. Αυτά με το ποδόσφαιρο. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε ακόμα κάτι άλλο από το μεγάλο θέμα. Και από την απόφαση του Σαββίδη, προφανώς θα περιμένει να ορίσει ημερομηνίες η ΕΠΟ, να αποσύρει την απόφαση της κυβέρνησης. Ακόμα δεν έχει κάτι επ' αυτού. Περιμένουμε, ναι. Δεν βιάζεται κιόλας. Δεν έχει λόγο να βιάζεται. Δεν βγαίνουν αποφάσεις, δεν βγαίνουν. Ξέρουμε θα γίνει την Κυριακή. Θυμίζουμε το όλο κλίμα ότι δεν κάνει πίσω, είπε και παρασκηνιακά έχει πει στους συνεργάτες του ότι η πρώτη ομάδα δεν κατεβαίνει. Ή δεν κατεβαίνει καθόλου ο ΠΑΟΚ ή συζητάει αν θα πάει η K20 ακόμα και την K17 έχει συζητήσει. Παράξενα φαίνονται όλα αυτά, αλλά επαναλαμβάνουμε, λέμε διαφωνώ τι έχει κάθετα συζητήσει. Ναι. Λέμε τι έχει συζητήσει. Ή θα κατέβεις ή δεν θα κατέβεις. Η μη μετά... Να μην κατέβει. Ναι, να μην κατέβει. Αλλά άμα κατέβει, κατέβα κανονικά. Χρησιμοποίησέ το για ενόψεις πλαιών. Κάνε δοκιμές. Λοιπόν, τι κάνουμε, κλείνουμε αυτό το κομμάτι της εκπομπής. Έχετε άλλα 20 λεπτά. Μισό λεπτό λίγο κάποια μηνύματα να δούμε, γιατί να μην δικήσουμε την κυρία εδώ. Είναι πάρα πολλές οι κυρίες που στέλνουν μήνυμα. Η κυρία εδώ, η Ευαγγελία, καλησπέρα. Αγόρια. Δεν μπορώ να πω ότι παρακολουθώ φανατικά ποδόσφαιρο, αλλά χθεσινός αγώνας ήταν ό,τι καλύτερο έχω δει. Είδες. Η Λίβερπουλ έκανε τους κιτρινιάριδες να παραμιλάνε. ΠΑΟΚ πρέπει να είναι, κυρία. Και μόνο που δεν μάσησαν και με επιμονή και πείσμα κατάφεραν να αλλάξουν το σκορ, αξίζουν το σεβασμό μας. Έτσι είναι. Μακάρι να είμαι τυχερή του διαγωνισμού και να κάνω το δώρο στον αντρούλη μου. Και τα χρήματα που έχω αποτιαμιεύσει για το δώρο του, τι λέει. Να τα πάρω εγώ, βρες. Τι γίνεται. Ωραία. Καλή τύχη. Ο 949. Καλησπέρα, παιδιά. Αναχωρούμε το βράδυ για τα υπέροχα Χανιά. Να είμαστε δίπλα στην ομάδα. Μήπως έχετε κάποιο νεότερο αν θα πάρουμε επισήμως εισιτήρια. Ναι, υπάρχει μια συμφωνία. Θα βρεθεί άκρη. Θα βρεθεί άκρη. Είναι βέβαιο ότι θα έχει χώρο, θα έχει κερκίδα ΠΑΟΚ στα Χανιά. Ο φίλος ο Γιάννης, αν σκεφτόμαστε να ξανανοίξουμε κάμερα για streaming εντός εκπομπής. Είναι κάτι το αλήθεια που δεν σκεφτόμαστε. Να σου πω την αλήθεια, εμένα δεν μου αρέσει. Γιατί πραγματικά δεν είναι ραδιόφωνο. Αυτή την αίσθηση έχω. Δεν μου αρέσει καθόλου. Τώρα εσάς μπορεί να σας αρέσει να βλέπετε τι κάνουμε και τι γίνεται εδώ πέρα. Και θα μου πεις και πώς να χωρέσουμε στην κάμερα. Δεν χωράμε κιόλας, κατάλαβες τι γίνεται. Αλλά δεν μου αρέσει. Και δεν το σκεφτόμαστε τώρα. Εντάξει. Χαλάει όλη η μαγεία, ρε παιδί μου. Εντάξει. Δεν τζούλησε αυτό. Ήταν καλό σαν ιδέα, αλλά δεν τζούλησε. Εντάξει.
Η κλήρωση για τα ημιτελικά του Europa League έβγαλε ζευγάρια Σαχτάρ Σεβίλη και Villarreal Liverpool. Αυτά είναι πάλι η ομάδα με κίτρινα η μεγάλη Liverpool. Αν και θεωρώ ότι έσφιξε μεταξύ μας. Τι προτιμούσε Σεβίλη, προτιμούσε. Σαχτάρ. Εντάξει. Ημιτελικά είναι. Ό,τι και να κάνεις εδώ τώρα. Εδώ απέκτησε την United και την Dortmund. Σωστό. Ειδικά την Dortmund. Με τρόπο ανεξήγητο. Λοιπόν, και αυτά τα μάτς εκεί. Μεγάλη εβδομάδα και μετά το Πάσχα ακριβώς. Είναι όλα μαζεμένα. Σαχτάρ Σεβίλη, Villarreal, Liverpool. Είπαμε. Θα έχουμε πίτσι, καλοκαιράκι έχει... με τηλεόραση. 6 εκατομμύρια παδούς θα έχει Σεβίλη στην Ελλάδα. Ναι. Άλλα 10 λεπτά, άλλα 7-8 λεπτά. Για το tablet FM γράφετε και ενώ αφήνετε tablet MLS ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Περιμένουμε και περιμένετε το quiz, το μπασκετικό. Όπως βάλαμε για το ποδόσφαιρο προχθές, με αφορμή τα γενέθλια του ΠΑΟΚ, ανεβαίνει σε λίγο στο ΠΑΟΚ 4 και μπασκετικό quiz. Πόσο ΠΑΟΚ είσαι στο μπάσκετ? 20 ερωτήσεις. 20 ερωτήσεις από παλιά μέχρι. Θα πω την αλήθεια. Ναι. Την πρώτη φορά βρήκα 13 ή 14. Άστο, το λέει σιγά σιγά. Ναι, βρήκα 13 ή 14. 12 βρήκες. Έκανα λάθη, επιπόλαια λάθη έκανα. Εντάξει. Ο Σωτήρης Βασκαλάκης βρήκε 17 στην πρώτη. Ο πλέον μπασκετικός ΠΑΟΚΣ στην πόλη βρήκε 19. Μπράβο του. Δεν λέω όνομα. Γιατί δεν μας το έστειλες εμάς, όπως είχες κάνει το ποδοσφαιρικό? Κάνει το δοκιμαστικό πρώτα. Ναι, αυτό το δοκιμαστικό λέμε. Θα σας στείλω τώρα να το δείτε. Και να μπείτε να δοκιμάσετε. Το μπάσκετ το έχω καλύτερα από όλους σας, το ξέρετε. Ναι. Ιστορικά. Άνα, μπράβο. Πότε ιδρύθηκε το τμήμα μπάσκετ? Απάντησε. Πρώτη ερώτηση. 36. Αυτό είναι. Και 5, 41. Έχει multiple choice πάλι, έτσι. Έχει, ναι, έχει. Αυτή έχασες. Αμέσως δεν, μετά από λίγα χρόνια δεν ιδρύθηκε. Σε λίγο 2-3. Τι λένε οι ερωτήσεις? Οι πιθανές απαντήσεις ποιες είναι? Αλλά μην δώσουμε απαντήσεις, άστο. Θα έρθει το κουιζάκι του ΠΑΟΚ 24. Σας το έστειλα. Για να το τσεκάρετε. Λοιπόν, γεμάτο Σαββατοκύριακο και με μπάσκετ αύριο και με handball αύριο, μεγάλα παιχνίδια, με ποδόσφαιρο την Κυριακή όπως το αναλύσαμε, το βόλεϊ από Τρίτη στη Σύρο, με τα παιχνίδια να γίνονται εναλλάξ. Η τελευταία αγωνιστική στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, και ενώ ακόμα κρεμούν αποφάσεις, έχει για Κυριακή βράδυ Ξάνθη ΠΑΣ Γιάννενα, Αστέρας Τρίπολης Βέρεια, Ηρακλής Πανετολικός, Λεβαδιακός ΑΕΚ, Ολυμπιακός Καλονί, Παναθηναϊκός Πανθρακικός, Πανιόνιος Ατρόμητος και Πλατανιάς ΠΑΟΚ. Αυτά τα παιχνίδια την ίδια ώρα. Παραμένουμε, ακόμα δεν έχουμε αποφάσεις, ειδικά για την αφαίρεση βαθμών της ΑΕΚ και του Ατρομήτου. Φίλος μας ζητάει να βάλουμε ύμνο Λίβερπουλ. Όχι, εντάξει, δεν θα βάλουμε ύμνο άλλης ομάδας εδώ, ό,τι και αν είναι. Ας τους βλέπουμε και ας παραδειγματιζόμαστε για τους φίλους της Λίβερπουλ, που και αυτοί έχουν να πάρουν τίτλο 20 πόσα χρόνια, 26 χρόνια στην Αγγλία, αλλά έχουν μια τόσο φοβερή πίστη και αφοσίωση στην ομάδα τους που τους τα δίνει πίσω. Η μπάλα τους τα δίνει πίσω. Αυτό ήταν και χθες, αυτό έγινε. Αυτή η πίστη και η συμμετοχή, η θετική άβρα που έστελναν ακόμα και στο 0-2 και στο 1-3, γύρισε το μάτς. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Τι εξήγηση? Ήταν καλύτερη η Dortmund. Όπως και να το δεις. Και ποιοτικά και σε μονάδες και στο παιχνίδι μέσα. Έλα που έχασε.
Έλα που έχασε. Με τα γκολ να τα βάζουν οι δύο στόπερ. Τρέχα γύρευε, δεν γίνεται ποτέ αυτό το πράγμα. Έγινε όμως. Το έκανε άλλη μια φορά η Λίβερπουλ, που γράφει ιστορία παίζοντας τα πιο μεγάλα μάτς, αυτά που γράφουν, που μένουν στη μνήμη όλων των εποχών. Γενικά δεν πρέπει να υπάρχουν πολλά μάτς, ρε παιδί μου, που μια ομάδα να κάνει ανατροπή βάζοντας 4 γκολ σε ένα ημίχρονο. Σε 3 το έχω δει. Η Λίβερπουλ πάλι. Σε τελικό Champions League. Σε τόσο ψηλό επίπεδο πάλι μόνο ότι η Λίβερπουλ θα μου ρίξει στο μυαλό. Αλλά γενικά να κάνει μια ομάδα ανατροπή βάζοντας 4 γκολ, γιατί άντε πες ρε παιδί μου ήταν 0-0 το match και έβαλε 4 γκολ, γιατί έβαλε ένα γκολ και μετά ήταν εύκολο να βάλει κι άλλα. Αλλά να γίνει έτσι σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή να είναι 0-2 ημίχρονο και να λήξει 4-3, εντάξει ρε φίλε, είναι μεγάλο γεγονός ποδοσφαιρικό. Γι' αυτό και έχει το ενδιαφέρον, γι' αυτό και σωστά λέει η κυρία ότι στο μήνυμα που έστειλε, ότι ό,τι και να λέμε αξίζουν τον σεβασμό μας. Γιατί είναι μια ωραία ποδοσφαιρική ιστορία αυτό που έγινε. Μια πολύ ωραία εξέλιξη. Βέβαια, καλό είναι να μην το παθαίνεις, να μην είναι τουλάχιστον η ομάδα σου αυτή που θα το πάθει, αλλά ακόμα και να μην τη συμπαθείς, να μην είσαι ιδιαίτερα ευνοϊκά διακείμενο σε αυτήν, λες μπράβο ρε φίλε, respect. Εγώ δεν την γουστάρω την Liverpool, ας πούμε. Δεν είναι από τις ομάδες που αγαπώ. Ρε φίλε, εντάξει, το χθεσινό την ανέβασε πολύ στην εκτίμησή μου. Περισσότερο και από εκείνο του τελικού του Champions League. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, χθες είπα πολλές φορές πέρασε η Dortmund και διαψεύστηκα. Ναι. Αυτά μέχρι τώρα, κάποια άλλη μεγάλη είδηση δεν έχει προκύψει από αυτά που περιμέναμε, για το ποδόσφαιρο ειδικά. Έτσι, πολλές εκκρεμότητες, ακόμα και σήμερα τώρα Παρασκευή μεσημέρι, όλος παραδόξος, πολλές εκκρεμότητες. Η διαιτητική τριάδα που σφυρίζει στα Χανιά είναι με τα παλιά δεδομένα αρκετά παράξενη. Ο Μάνταλος και οι συνεργάτες του, κάτι τσολάκιδες ή κάτι αυτά. Αλλά νομίζω ότι και αυτοί έχουν καταλάβει ότι δεν τους παίρνει πλέον. Έτσι, αυτοί οι παλιοί του συστήματος. Έτσι νομίζω. Θα δούμε. Και στον αγώνα των Χανίων τι θα γίνει. Θα κάνουμε κλήρωση. Τι να πούμε, χορηγούς. Θα κάνουμε την κλήρωση. Όσο λέμε χορηγούς. Θα πούμε το όνομα. Ανακεφαλαιώσουμε και τα πολλά μηνύματα. Τι λέει εδώ ο φίλος. Ταύλα η κίτρινη Γερμανή. Δημήτρη, ο σύνδεσμος της Λίβερπουλ θα πάει στα Λαδάδικα. Τι είναι, ως γραφεία. 16-20 ήταν. Μπράβο, Σταύρο. Και τα δύο που έχασε ήταν κοροϊδίστηκε τέλος. Ναι, ναι. Το πρώτο πρέπει να έχασες. Όχι. Αυτό για τα Λαδάδικα και το σύνδεσμο της Λίβερπουλ είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε 2 λεπτά ακόμα για τελευταία μηνύματα. Για τον διαγωνισμό το τάμπλετ, FM γράφεται και ενώ αφήνετε τάμπλετ και αποστολή στο 545-26. Ο εκπρόσωπος των συνδεσμητών της Λίβερπουλ στη Θεσσαλονίκη, Γιώργος Ματζιούκης, μας ενημερώνει ότι θα είναι μία ανάσα από το Λίμπερο, τα γραφεία του συνδέσμου της Λίβερπουλ. Μάλιστα. Ό,τι άλλο προκύψει, περιμένουμε πράγματα και ποδοσφαιρικά και όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ τις επόμενες ώρες. Θα τα αναφέρουμε. Έρχονται πολύ γεμάτες ημέρες. Μην ξεχνάτε ότι πέρα από αυτά που είπαμε για τα παιχνίδια, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλι, handball κτλ. Έρχεται μια μεγάλη γιορτή την Τετάρτη. Ιστορική γιορτή για τον ΠΑΟΚ. Έχετε μάθει στοιχεία. Το 90 χρόνων η γιορτή στο Μέγαρο Μουσικής, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πολύ μεγάλο γεγονός, ίσως και το σημαντικότερο της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ. Γιατί θα μείνει στην ιστορία αυτή η γιορτή, όπως νομίζω ότι έμεινε και η γιορτή των 80 χρόνων. Και βεβαίως όλοι ετοιμαζόμαστε και για αυτή τη γιορτή, εμείς φυσικά για την κάλυψή της. Αυτά. Κλείνουμε. Καλό μεσημέρι.